Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. ΕΟΠΗ, ΟΤΑ και ασφαλιστικά ταμεία θα αποτελέσουν τις πηγές για το δεύτερο κύμα διαθεσιμότητας 12.500 δημόσιων υπαλλήλων για το έτος 2014 βάσει των μνημονιακών μας δεσμεύσεων. Στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης που διεξήχθη υπό τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου χθες Τρίτη και με τη συμμετοχή των κυρίων Ευάγγελου Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιάννη Τουρνάρα και άλλων ανώτατων στελεχών της κυβέρνησης, συζητήθηκαν οι απολύσεις στο δημόσιο και τα λουκέτα στις ΔΕΚΟ, με απότερο στόχο να κλείσει ο αριθμός των 12.500 μετακινήσεων για το 2014. Ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τους υπουργούς που συμμετείχαν στη σύσκεψη για την ολοκλήρωση του πρώτου κύματος κινητικότητας των 12.500 υπαλλήλων. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επανατοποθέτηση των 2.800 δημοτικών αστυνομικών που αναμένεται να ξεκινήσει σε 2 περίπου εβδομάδες. Την τελική έγκριση της Τρόικας αναμένει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας προκειμένου να προχωρήσει στην κατάθεση του νομοσχεδίου για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων στη Βουλή. Η κατάθεση αναμενόταν σήμερα, αλλά δεν έχει ακόμη υπάρξει ακόμη η έγκριση, η οποία εκτιμάται ότι θα δοθεί εντός της ημέρας και άρα το νομοσχέδιο θα εισαχθεί στη Βουλή την Πέμπτη. Με απεργιακές κινητοποιήσεις προειδοποιεί η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, η οποία ετοιμάζεται να αποστείλει εξώδικο προς όλα τα αρμόδια υπουργεία, ενώ ταυτόχρονα καλεί τους Έλληνες ναυτικούς σε αγωνιστική ετοιμότητα και συνεχή επιφυλακή. Χθες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, τονίστηκε ότι με το νέο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο για τα τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις, καταδεικνύεται για πολλωστή φορά ότι επιδιώκεται η ευθεία εξαφάνιση αυτού του ίδιου του ναυτικού επαγγέλματος. Σε προγραμματική συμφωνία κατέληξαν οι χριστιανοδημοκράτες της Μέρκελ, το αδελφό τους κόμμα στη Βαβαρία, CSU και οι σοσιαλοδημοκράτες, ανοίγοντας το δρόμο για το μεγάλο συνασπισμό στο Βερολίνο. Η συμφωνία πρέπει να περάσει από την έγκριση των μελών του S5 σε εσωκομματική κάλπη που αναμένεται στις αρχές του Δεκεμβρίου. Προηγήθηκαν ολονύκτιες διαπραγματεύσεις και γύρω στις 6 ώρα Ελλάδος επετεύχθη συμφωνία σύμφωνα με τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, Μίχαελ Γκρόσε Μπρέμερ, και την Άνεγκρετ Γκραμ Κάρεν Μπάουερ, συντηρητική πρωθυπουργό του κρατηδίου Σάρλαντ. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Αρχικά βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού και Νοτιού Αιγαίου, οι οποίες βαθμία θα σταματήσουν, και λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, στην υπόλοιπη χώρα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμάς, καλημέρα σας.